«Μπαμπά, μη τρέχεις», φώναζαν στο γρηγορότερο υποβρύχιο των Σοβιετικών. Το Σοβιετικό πρόγραμμα Project 661 κατέληξε στο πανάκριβο υποβρύχιο K-222, γνωστό και ως Χρυσό Ψάρι, το μοναδικό σκάφος της κλάσης Πάπα και το γρηγορότερο υποβρύχιο που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Η ταχύτητα ήταν πάντα μια αμφισβητούμενη προσέγγιση στον υποβρύχιο πόλεμο. Ένα σοβαρό επιχείρημα αυτών που αποκαλούν την υψηλή ταχύτητα ανούσια είναι πως τα γρηγορότερα υποβρύχια γίνονται πολύ θορυβώδη όταν πλέουν στον ωκεανό με μέγιστη ταχύτητα 20 και 30 κόμβων. Αυτό είναι πρόβλημα, μιας και ο κύριος στόχος του υποβρύχιου πολέμου είναι η ανίχνευση ενός εχθρού που δεν έχει επίγνωση στη θέση σου και η εκτόξευση τορπιλών προς αυτόν. Γι' αυτό, πολλά υποβρύχια πλέουν με περιορισμένη ταχύτητα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν το θόρυβο. Από την άλλη όμως, η ταχύτητα επιτρέπει την εκτέλεση πιο επιθετικών λιγμών εναντίον εχθρών που έχουν αντιληφθεί την παρουσία του υποβρυχίου ή πιθανώς εναντίον εισερχομένων τροπυλών. Αλλά κάποιες φορές, η ταχύτητα είναι απαραίτητη για να βρεθεί το υποβρύχιο σκάφος στη σωστή επιθετική θέση, από την οποία μπορεί να χτυπήσει έναν εχθρικό στόχο που κινείται γρήγορα. Αυτό ήταν και το σκεπτικό των Σοβιετικών, με αποτέλεσμα να σκεφτούν την ιδέα του υποβρυχίου Άνκαρ, που σημαίνει Άγκυρα, του προγράμματος Project 661 το 1959. Το εν λόγω σκάφος αποτελούσε ένα γρήγορο υποβρύχιο, το οποίο σχεδιάστηκε για να αναχαιτεί ομάδες Αμερικανικών αεροπλανοφόρων, πλέοντας με ταχύτητα 33 κόμβων. Το Άνκαρ θα εκτόξευε υποβρύχιους πυράβλους κρούζ, μεγάλου βεληνικού, προς τις ομάδες αυτές και μετά θα έτρεχε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Το πρόγραμμα Project 661, γνωστή και ως κλάση Πάπα, που σημαίνει μπαμπάς στο ΝΑΤΟ, αναπτύχθηκε σχεδόν παράλληλα με ένα άλλο πρόγραμμα γρήγορου επιθετικού υποβρυχίου, του Project 705. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατέληξε στην εικονική κλάση Α. Αν και αναπτύσσονταν σχεδόν ταυτόχρονα, τα δύο σκάφη είχαν πάρα πολλές διαφορές. Ένα όμως από τα κοινά χαρακτηριστικά τους ήταν τα κοινά κήτη, τα οποία ήταν κατασκευασμένα από δυνατό αλλά ελαφρύ κράμα τιτανίου για να μειωθεί το βάρος και κατ' επέκταση να αυξηθεί η ταχύτητα. Το κόστος αυτής της κατασκευής ήταν πολύ υψηλό, αφού τότε η τιμή του υποβρυχίου έφτασε τα 2 εκατομμύρια ρούβλια, δεδομένου του εντυπωσιακά υψηλού ποσού αυτού, το υποβρύχιο αποκαλούν το Χρυσό Ψάρι. Άλλος ένας λόγος που το σκάφος κόστησε πολύ στη Σοβιετική Ένωση ήταν τα αρκετά ελαττώματα που εμφανίστηκαν στις πλάκες τιτανίου και απαιτούσαν την ανακατασκευή πολλών κομματιών. Αντίθετα με τη σχετικά μικρή και λεπτή κλάση Α, η οποία επιχειρούσε με πλήρωμα μεταξύ 15 και 32 ατόμων, το πρόγραμμα Project 661 ήταν ένας μεγάλος σχεδιασμός διπλού κήτους και εκτόπισμα 7.000 τόνων κάτω από την επιφάνεια του νερού. Το σκάφος είχε μήκος 107 μέτρων, ενώ το πλήρωμά του αποτελούνταν από 82 αξιωματικούς και ναύτες. Αν και ιδιαίτερο, εξωτερικά έμοιαζε με ένα συμβατικό στρατιωτικό υποβρύχιο. Το πλεονέκτημά του στον τομέα της ταχύτητας προέρχονταν από το γεγονός πως διέθετε δύο πανίσχυρους αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος, MV5M, κάθε ένας από τους οποίους μπορούσε να παράγει 177 MW. Το υποβρύχιο, το οποίο τελικά οι Ρώσοι ονόμασαν K-222, είχε 4 σωλήνες εκτόξευσης τορπιλών με μόνο 12 τορπίλες για αυτό άμυνα. Ο βασικός του οπλισμός αποτελούνταν στην πραγματικότητα από 10 πυράβλους κρούζ P-170 Amethyst μήκους 7 μέτρων. Τα όπλα αυτά αποτέλεσαν τους πρώτους πυράβλους κρούζ που σχεδιάστηκαν και παρατάχθηκαν για υποβρύχια εκτόξευση. Οι πολλές νέες τεχνολογίες είχαν ως αποτέλεσμα αρκετά προβλήματα στις πρώτες δοκιμές του 1962 και του 1963. Το 1965 όμως, το K-162 του προγράμματος Project 661 καθελκίστηκε και ξεκίνησε λειτουργία 4 χρόνια μετά, το 1969. Ο καπετάνιος Γκουλόβο Φιλίποβιτς, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, δοκίμασε να φτάσει στο υποβρύχιο στα όρια του, καταφέροντας να πλεύσει με μέγιστη ταχύτητα 44,7 κόμβων, δηλαδή 82 χιλιόμετρων την ώρα. Σκεφτείτε πως τα αμερικανικά υποβρύχια της κλάσης Permit επιδείκνυαν μέγιστη ταχύτητα 28 κόμβων. Βέβαια, αυτή η εντυπωσιακά υψηλή ταχύτητα έφερε και πολλά θέματα. Το πρώτο είναι πως οι κινητήρες του σκάφους παρήγαγαν τεράστιο θόρυβο επίπεδου 100 δεσιμπέλ. Το πλήρωμα ανέφερε συγκεκριμένα πως ακούγονταν σαν κινητήρες τζέτ αεροσκάφους. Επιπλέον, όταν το υποβρύχιο κινούνταν με πλήρη ταχύτητα, το σύστημα προώθησης εμφάνιζε βλάβες που απαιτούσαν επισκευή. Το τεράστιο κόστος του Χρυσού Ψαριού σήμαινε πως δεν θα κατασκευαστεί δεύτερο υποβρύχιο της κλάσης Πάπα. Γι' αυτό και το K-222 παρέμεινε το μόνο του είδους του. Αλλά το σκάφος έθεσε τις βάσεις για τους επίλεκτους δολοφόνους των κλάσεων Α και Σιέρα. Το K-222 επανασχεδιάστηκε το 1975 με αποτέλεσμα να λειτουργεί υπό τον έλεγχο της Σοβιετικής Ένωσης για 14 ακόμη χρόνια. Βέβαια, το 1980 συνέβη ένα ατύχημα με τον αντιδραστήρα, το οποίο οδήγησε και στη τελική απόσυρση του σκάφους το 1984. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.